να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να προχωρήσουμε και να πάμε στα Χανιά, να κατέβουμε ξανά στην Κρήτη από Θεσσαλονίκη και να πάμε στα παραδοσιακά κάλαντα τα οποία ήχησαν εκεί στην πόλη, να συναντήσουμε την κυρία Χαρά Λαρεντζάκη με την ιδιότητα της αρχιμουσικού της Φιλαρμονικής του Δήμου Χανίων. Σωστά, Εύη? Σωστά. Λοιπόν, πώς είστε, τι κάνετε, κυρία Λαρεντζάκη? Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά και από εμάς. Να διορθώσω κάτι. Δεν είμαι αρχιμουσικός, υπάρχει μουσικός. Α, μάλιστα. Εγώ το διάβασα λάθος και πολύ καλά κάνετε. Υπάρχει μουσικός. Να σας ευχαριστήσω, να σας ευχαριστήσω και πολύ. Μια και μου δόθηκε ευκαιρία να μεταφέρω το μήνυμα του αρχιμουσικού μας, του κυρίου Μπαϊλάκη Παύλου, επειδή κάποια κοινωνικές υποχρεώσεις μάλλον αναγκαστικά τον κράτησαν μακριά από αυτό, δίνει τις ευχές του σε όλους για ένα υγιές και χαρούμενο 2023. Μάλιστα, τα καλύτερα του ευχόμαστε. Για πείτε μας αναφορικά με τα κάλαντα σε Δήμο, σε Περιφέρεια, στο Γυροκομείο, σε μια συναυλία που πραγματοποιήθηκε για την ενίσχυση του κοινωνικού παντοπολίου. Πάρα πολλές οι δράσεις σας. Ναι. Αν και ο COVID μας πήγε λίγο πίσω, φέτος καταφέραμε να πάμε για λίγο στο Γυροκομείο, ενώ μέχρι πρότινος πηγαίναμε σε διάφορες δομές του Δήμου Χανίων. Αλλά λόγω του COVID, λόγω των ιώσεων που κυκλοφορούν, μας είπαν ότι είναι καλύτερα να απέχουμε. Έτσι φέτος λοιπόν πήγαμε μόνο στο Δήμο, στην Περιφέρεια και στο Γυροκομείο, που όπως βλέπετε και στα πλάνα σας, στο Γυροκομείο παίξαμε έξω από το Γυροκομείο. Καταλαβαίνετε τώρα, μεγάλοι άνθρωποι και επικίνδυνα. Από την πλευρά μας προσπαθούμε να δώσουμε λίγο, να μεταφέρουμε το πνεύμα των Χριστουγέννων και σε αυτούς τους ανθρώπους που ίσως κάποιοι να νιώθουν λίγο πιο μελαγχολικά και ίσως με ένα τόνο μουσικής να τους δώσουμε χαρά. Να γίνουμε τα δικά τους παιδιά. Τι σας λένε γενικά από την επικοινωνία που είχατε, τι έχετε κρατήσει? Συγκινούνται πάρα πολύ και δεν θα κρύψω ότι και εμείς οι ίδιοι είναι πολλές φορές που βλέποντας πόσο συγκινούνται, δακρύζουμε και οι ίδιοι. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι πολύ συγκινητικό, πολύ συναισθηματικό και νομίζω ότι στην εποχή μας με όλα αυτά που έχουν συμβεί έχουμε χάσει λίγο την ζεστασιά και την επικοινωνία με αυτόν τον φόβο που μην μεταφέρει ο ένας στον άλλο κάτι. Και νομίζω ότι αυτό ήταν ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος του να δείξουμε τα συναισθήματά μας, έστω και έτσι σε αυτούς τους ανθρώπους που κακά τα ψέματα κάποιοι νιώθουν και λίγο ξεχασμένοι. Μάλιστα. Τι να περιμένουμε τη νέα σεζόν, τη νέα χρονιά από τη Φιλαρμονική στο Δήμο Χανίων? Θα σας πω, αν δείτε και λίγο πλάνα από την συναυλία που κάναμε στις 28 του μήνα, όπου είχε καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα, γιατί ο μαέστρος μας είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Δώσαμε μια παράσταση 28 του μήνα, όπου είχε καθαρά φιλανθρωπικό χαρακτήρα, με σκοπό να μαζέψουμε τρόφιμα μακράς διαρκείας, παιχνίδια για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Χανίων. Ο στόχος του αρχιμουσικού μας είναι να συνεχίσουμε και φέτος και το 2023 να κάνουμε τέτοιες δράσεις και να είμαστε κοντά σε αυτούς που έχουν ανάγκη να ακούσουν κάτι. Μπράβο, μπράβο. Με το καλό να τα ξαναπούμε και πάλι, κυρία Λαρεντζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή χρονιά σε όλους. Δική μας η χαρά. Να είστε καλά.